έτσι, session της ειδικής μυοκαρδιοπάθειας, που είναι η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Μια πολύ σημαντική μυοκαρδιοπάθεια, ας πούμε, μια κλάση της καρδιακής ανεπάρκειας, κυρίως στους διαβητικούς ασθενείς. Πολλά πράγματα θα μας τα πει ο κύριος Παπαβασιλείου, ο οποίος ήταν και παλιός μου ειδικευόμενος και συνεργάτης, ιδιαίτερα συνεργάτης. Καλησπέρα σας και από μένα. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μας αφορά τη διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Είναι γνωστή η στενή συσχέτιση του ζαχαρόδι διαβήτη και της καρδιακής ανεπάρκειας εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως μια δυσκολία στην ακριβή εξήγηση των μηχανισμών προσβολής του μυοκαρδίου από το ζαχαρόδι διαβήτη. Έτσι, ο διαβητικός ασθενής σπάνια παρουσιάζεται ως πάσχον αποκλειστικά και μόνο από διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Και συνήθως θα εμφανιστεί επίσης με συνοδό αρτηριακή υπέρταση ή και με στεφανία νόσου. Από το 1880 ακόμα αναφέρεται ότι η καρδιακιακή νόσος αποτελεί μια συχνή επιπλοκή του ζαχαρόδι διαβήτη. Προς τα μέσα της δεκαετίας του 1950 αναφέρεται ο όρος διαβητική αγγειοπάθεια, ενώ προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 ο όρος διαβητική καρδιοπάθεια. Για πρώτη φορά αναφέρεται ο όρος διαβητική μυοκαρδιοπάθεια το 1972. Τότε, σε μία μελέτη με νεκροτομικό υλικό από 27 ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια, οι 23 ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη γιατί είχαν υπέρταση, στεφανία νόσο ή βαλβηδική νόσο, ενώ 4 ασθενείς από αυτούς εμφάνιζαν καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς να υπάρχει προφανή αιτία. Σε αυτούς τους ασθενείς βρέθηκε ίνωση, υπερτροφία και νόσος των μικρών αγγείων. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αν αναλογιστούμε τον επιπολαιασμό της νόσου. Έτσι, ο αριθμός των διαβητικών ασθενών το 2011 ανέρχονταν σε 52 εκατομμύρια, με συνολικά περίπου 500.000 θανάτους που αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Ο αριθμός των διαβητικών ασθενών αναμένεται να ανέλθει το 2030 σε 64 εκατομμύρια. Είναι γνωστή επίσης η συσχέτιση του ζαχαρόδι διαβήτη με την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας από τη μελέτη Framingham, όπου έδειξε ότι οι ζαχαροδιαβητικοί ασθενείς έχουν 3 με 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, με τα ποσοστά να είναι πιο δυσμενή για τις γυναίκες. Επιπλέον, ένα 25% των διαβητικών ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών θα εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει ο γλυκαιμικός έλεγχος του ασθενή. Έτσι, φαίνεται ότι για κάθε αύξηση της γλυκοζωμένης αιμοσφαιρίνης κατά 1%, ο αντίστοιχος κίνδυνος ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας μεταφράζεται σε ένα περίπου 15%. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι όμως ευνοούν την ανάπτυξη της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας? Η αυξημένη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, η προχωρημένη ηλικία, η χρήση ισουλίνης, η πρωτεϊνουρία και η πιθανή συνύπαρξη με στεφανιά ή και περιφερική νόσο. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας. Και αρχικά έχουμε τις μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες πυροδοτούνται κυρίως από την υπεργλυκαιμία. Έτσι, έχουμε εκτροπή της διαχείρισης του μεταβολικού υποστρώματος της γλυκόζης από τα μυοκαρδιακά κύτταρα, είτε αφενός λόγω ανεπάρκειας των μεταφορέων της γλυκόζης, είτε και λόγω των υπέρμετρα αυξημένων ελεύθερων λιπαρών οξέων. Αυτό έχει βρεθεί ότι πειραματικά οδηγεί σε δυσλειτουργία της συσταλτικής συσκευής της καρδιάς. Επιπλέον, η μυοκαρδιακή ίνωση, τα έτσι τα οποία παράγονται από την γλυκοζηλίωση του κολαγόνου, συσσωρεύονται στην εξοκετάρια θεμέλη ουσία και οδηγούν τελικά σε ίνωση του μυοκαρδίου. Επιπλέον, συνδέονται και με ανάλογους υποδοχείς, ενεργοποιούν την οξυδάση και οδηγούν σε παραγωγή υπεροξυδίου και στο τέλος ελεύθερων ριζών οξυγόνου, το οποίο έχει βρεθεί ότι προκαλεί βλάβη στο DNA των μυοκαρδιακών κυττάρων. Η νόσος των μικρών αγγείων, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου, η οποία εκφράζεται είτε με δομικές διαταραχές είτε με λειτουργικές, οι οποίες δομικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από γυαλωδή εκφύλιση, πάχυση της μασικής μεμβράνης, σχηματισμό τριχοειδικών ανεβρισμάτων και μείωση της εγκάρσης διατομής του αγγειακού δικτύου, η οποία σε συνδυασμό με την ενδοθυλική δυσλειτουργία οδηγεί σε ανεπάρκεια της στεφανίας εφεδρείας, απώλεια συσταλτών πρωτεϊνών και νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων και στο τέλος περιεγγειακή διάμεση ίνωση και αυξημένη αναπόθεση κολαγών. Οι διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος χαρακτηρίζονται από συμπαθητική απονεύρωση, από αντιρροπιστική αύξηση των επιπέδων των κατεχολαμινών στον καρδιακό ιστό και από ενεργοποίηση της διαδικασίας της οξυδοτικής καταπώνησης, κάτι που προάγει την υπερτροφία και τη διάμεση ίνωση και καταστέλει τη σταλτικότητα σε μυοκαρδιακό επίπεδο. Η αντίσταση τέλος στην ισουλίνη, η μειωμένη ευαισθησία
στην ισουλίνη και η υπερισουλινεμία συνδέονται άμεσα αιτιολογικά με αύξηση της μυϊκής μάζας και της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, οι οποίες οδηγούν καταστάσεις σε διαστολική δυσλειτουργία. Εδώ βλέπουμε συνοπτικά όλους τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που αναφέραμε. Προχωράμε και βλέπουμε τα στάδια της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας. Στο μεν πρώτο στάδιο δεν παρατηρούνται αλλαγές στη δομική αρχιτεκτονική του κυτάρου, του μυοκαρδίου, συγγνώμη. Τόσο η μάζα όσο και το πάχος του μυοκαρδίου ελέγχονται μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, ενώ αλλοιώσεις που είναι πιθανό να βρεθούν σε μυοκαρδιακό επίπεδο ελέγχονται με τις νεότερους απεικονιστικούς υπερηχογραφικούς δείκτες, κυρίως με το TDI, με το strain και το strain rate. Ενώ στο δεύτερο στάδιο, όπου έχουμε πλέον έγκλητη απώλεια των μυοκαρδιακών κυτάρων, έχουμε υπερτροφία και διάμεση ίνωση. Οι δομικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν, αύξηση της μάζας και του πάχους των τυχωμάτων, με διαστολική δυσλειτουργία και πιθανόν συστολική δυσλειτουργία. Και τέλος, το τελικό στάδιο της νόσου, όπου έχουμε πλέον έγκλητη την εμφάνιση τόσο της διαστολικής όσο και της πιθανώς συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας, τα οποία επίσης μπορούν να ανοιχνευτούν με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Φαίνεται ότι στη διαβητική μυοκαρδιαπάθεια έχουμε δύο φαινότυπους, το μεν περιοριστικού τύπου και το μεν διατατικού τύπου φαινότυπο. Και ο μεν πρώτος χαρακτηρίζεται κυρίως από υπερτροφία, από αντιδραστική ίνωση και από διατήρηση του σαρκομεριδίου. Ενώ ο δεύτερος φαινότυπος χαρακτηρίζεται από κυταρική βλάβη, ίνωση αντικατάστασης και καταστροφή του σαρκομεριδίου. Δημιουργήθηκαν τότε δύο ρεύματα σκέψης ότι είτε αυτοί οι δύο φαινότυποι αποτελούν δύο ξεχωριστές οντότητες ή η μεν περιοριστικού τύπου διαβητική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να εξελιχθεί κάποια στιγμή σε διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια. Από μελέτες που έγιναν και το 2015 και μετά φαίνεται ότι περίσχυσε η ιδέα ότι αυτά τα δύο αποτελούν δύο ξεχωριστές διαφορετικές εντότητες. Έτσι, έχουμε τη διαβητική μυοκαρδιοπάθεια του διατατικού τύπου, η οποία χαρακτηρίζεται από συστολική δυσλειτουργία, μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Εδώ έχουμε κυρίως μυοκαρδιακό θάνατο, ο μηχανισμός δράσης είναι αυτοάνωσος και απαντάται κυρίως στους διαβητικούς τύπου 1. Ενώ στο μεν περιοριστικού τύπου φαινόμενο έχουμε διαστολική δυσλειτουργία, διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Ο μηχανισμός δράσης εδώ είναι κυρίως μέσω της υπεργλυκαιμίας, της λιποτοξικότητας και της υπερινσουλινεμίας και απαντάται πιο συχνά σε παχύσαρκους και διαβητικούς τύπου 2. Εδώ βλέπουμε απεικονιστικά αυτό που αναφέραμε ότι στο μεν περιοριστικού τύπου φαινότυπο η υπεργλυκαιμία και η υποτοξικότητα μαζί με τα AEGIS οδηγούν σε υπερσουλινεμία και υπερτροφία και ίνωση αντικατάστασης, ενώ στο μεν διατατικού τύπου φαινότυπο κυρίως ο μηχανισμός δράσης είναι ο αυτοάνωσος, ο οποίος οδηγεί σε κυταρικό θάνατο και με τη σειρά του σε ίνωση αντικατάστασης. Έτσι βλέπουμε ότι στο μεν διατατικού τύπου φαινότυπο ο μηχανισμός δράσης, επαναλαμβάνω, είναι αυτοάνωσος, ενώ στο άλλο λειτουργεί κυρίως η υπεργλυκαιμία και η λιποτοξικότητα. Και στο μεν διατατικού τύπου φαινότυπο θα έχουμε μυοκαρδιακό θάνατο λόγω απόπτωσης ή νέκρωσης, ενώ στο περιοριστικού τύπου φαινόμενο θα έχουμε υπερτροφία μέσω της υπεργλυκαιμίας και της λιποτοξικότητας. Από το 2017 αρχίζουμε να μιλάμε και για τους αποπτωτικούς δείκτες που έχουμε αύξηση τόσο των αποπτωτικών όσο και των αντιαποπτωτικών δεικτών. Και στο μεν περιοριστικού τύπου φαινότυπο φαίνεται ότι υπερισχύουν οι αντιαποπτωτικοί δείκτες, οπότε έχουμε και διατήρηση του κυτάρου, ενώ στο μεν διατατικού τύπου φαινόμενο έχουμε υπερισχύουν οι αποπτωτικοί δείκτες, οπότε έχουμε καταστροφή του κυτάρου και κυταρικό θάνατο. Ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια για να θέσουμε τη διάγνωση της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας? Το πρώτο και πιο σημαντικό που αφορά και τους δύο φαινότυπους είναι η έγκαιρη διάγνωση του ζαχαρού διαβήτη. Πρέπει να αποκλειστεί η στεφανία νόσος, η βαλβιδική νόσος, οι συγγενείς καρδιοπάθειας και η υπέρταση. Όσο αφορά τον φαινότυπο με τον περιοριστικού τύπου, θα πρέπει να αποκλειστεί επίσης τη θετική νόση της καρδιάς με τη βοήθεια της ενδομυοκαρδιακής βιοψίας, ενώ στο μεν διατατικού τύπου φαινότυπο θα πρέπει να αποκλειστεί η ογενής μυοκαρδίτιδα και πάλι με τη βοήθεια της ενδομυοκαρδιακής βιοψίας. Κατόπιν με τους διάφορους υπερηχοκαρδιογραφικούς κυρίως δείκτες, θα θέσουμε την επιμέρους διάγνωση. Η διάγνωση όμως της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας με το περιοριστικό τύπου φαινότυπο είναι πιο δυσχερής. Και αυτό οφείλεται λόγω της αντίστασης στην ισουλίνη, η κατάσταση της υπεργλυκαιμίας θα εκφραστεί πολύ αργότερα. Έτσι, μελέτες σε πειραματικό επίπεδο φαίνεται ότι προσπαθούν να ανοιχνεύσουν σύγχρονους βιοδείκτες που αφορούν τόσο τη φλεγμονή όσο και την ίνωση. Εδώ έρχεται να συμβάλλει και η μαγνητική τομογραφία σημαντικά στη διάγνωση με την εκτίμηση της μάζας της αριστερής κοιλίας, του όγκου του αριστερού κόλπου, καθώς και με την ανίχνευση της μυοκαρδιακής ίνωσης.
Έτσι, οι εμπλεκόμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί προοδευτικά αποσαφηνίζονται και αναλόγως αναπτύσσονται οι κατάλληλες θεραπευτικές κατευθύνσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία της νόσου στα αρχικά στάδια. Οι βασικοί πυλώνες για τη θεραπεία της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας είναι αρχικά η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η ρύθμιση των επιπέδων του ζαχάρου πλάσματος, η συνολική τροποποίηση των παραγόντων καρδιακιακής νοσηρότητας και η θεραπεία αυτής καθ' αυτής της καρδιακής ανεπάρκειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαβασιλείου. Και από το ακροατήριο, καμία ερώτηση? Να ρωτήσω εγώ λιγάκι. Είναι μια κατάσταση, από ό,τι φαίνεται, αρκετά έτσι δύσκολη, αρκετά ζόρικη κτλ. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους και τα καινούργια φάρμακα, αυτά τα αναστολής της LG, τέλος πάντων, ολόκληρη ιστορία, προς τα εκεί κατευθύνονται. Άρα, λοιπόν, εμείς σαν καρδιολόγοι θα πρέπει σε αυτή τη φάση και για την πρόληψη ακόμη της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας να συνταγογραφούμε αυτούς τους παράγοντες ή θα πρέπει να αφήσουμε τους διαβητολόγους να κάνουν την αρχή? Πιστεύω το πιο σωστό είναι ο συνδυασμός παθολόγου-καρδιολόγου. Ο σωστός, η σωστή συνεργασία των δύο. Οι ενδείξεις δεν υπάρχουν ακόμα, όμως τρέχουν μελέτες οι οποίες έρχονται και πιθανόν να αλλάξουν αυτή την... Νομίζω ότι έχετε και στο πρόγραμμα πιο αργά το απόγευμα, υπάρχει ειδική ομιλία γι' αυτό, οπότε... Αλλά μάλλον θα αλλάξει. Από τα αποτελέσματα που βλέπουμε, νομίζω ότι θα υπάρξει μια διαφορετική ροή για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλείου, και νομίζω ότι...